Κοντά μας ο πρόεδρος του Ναυτικού Μιλουχίου, ο Δημήτρης Καπινάκης. Ήταν χτες και αποκλεισμός από τον Παναθηναϊκό. Τον περιμένατε? Δυστυχώς ήταν ένα σχήμα αποτέλεσμα για μας. Δεν καταφέραμε να αποφύγουμε την ψυχοφόρο διαδικασία του layout. Όχι, δεν το περιμέναμε. Αλλά μάλλον ήταν κάτι που δεν θέλαμε, αλλά δυστυχώς οι καταστάσεις που βιώνουμε όλο αυτό το διάστημα επηρέασαν την ομάδα αγωνιστικά, παρόλο που προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε ώστε να μην μείνει πίσω η ομάδα από πλευράς αγωνιστικής κατάστασης. Δυστυχώς όμως είχε συνέπειες το ότι είχαμε μείνει χωρίς κολυμπητήρια. Αληθεύει, τα παιδιά μετά κλαίγανε στην πισίνα μετά τον αποκλεισμό αυτό? Αληθεύει, γιατί έχουν δώσει την ψυχή τους και μην ξεχνάμε ότι είμαστε τώρα 10 μέρες στην Αθήνα, βιώνουμε καταστάσεις πολύ δύσκολες. Δεν είναι ότι πήγαμε κάτω και τα βρήκαμε όλα ρόδινα και στρωμένα. Ψάχνουμε κολυμπητήρια κάθε μέρα, από τη μία άκρη της Αττικής στην άλλη. Μπορεί να είμαστε 9 ώρες στο ξενοδοχείο, να μας πούμε σε μία ώρα, βρήκαμε μία ώρα στο Γέρακα, ελάτε στο Γέρακα. Να φύγουμε με το αυτοκίνητο να πάμε στο Γέρακα να κάνουμε μία ώρα προπόνηση. Την άλλη μέρα να σου πούμε, βρήκαμε μία ώρα στο Περιστέρι. Να μαζευτούμε, να φύγουμε, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν ομάδα. Εσείς πότε ενημερωθήκατε για το κολυμπητήριο ότι θα είναι κλειστό? Εμείς πριν 15-20 μέρες, μια Παρασκευή μεσημέρι, ενημερωθήκαμε ότι από το βράδυ σταματάνε οι προπονήσεις, κλείνει το κολυμπητήριο γιατί ξεκινάνε τα έργα. Ναι, είχατε ενημερωθεί πιο πριν, κάνει κάποιο προγραμματισμό, ειδικά τώρα στα play-off? Αυτό που ξέραμε ήταν ότι τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος θα ήταν ανοιχτό το κολυμπητήριο και θα μπορούσαμε να κάνουμε τις προπονήσεις και να δώσουμε τους κρίσιμους αγώνες εδώ. Πλέον η ομάδα παίζει με το Βόλο. Πάλι τρία ουσιαστικά ή δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ο Βόλος είναι πολύ ανεβασμένος. Δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που είδαμε εδώ ή που κερδίσαμε μέσα στο Βόλο. Έχουν κάνει πάρα πολύ προπόνηση. Ακόμα και την ημέρα του Πάσχα κάνανε διπλές προπονήσεις. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, δυστυχώς. Θα προσπαθήσουμε. Αλλά όσοι ξέρουν τι σημαίνει αυτό το άθλημα, μία μέρα προπόνηση να χάσεις, μένεις πίσω τρεις μέρες. Είναι δύσκολο να το αναπληρώσεις. Και εμείς παλεύουμε με την ώρα. Αυτό φάνηκε και στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Αν είδατε την εξέλιξη του σκορ, όσο η ομάδα είχε δυνάμεις, είμαστε μπροστά 3 και 4 γκολ. Προς το τέλος που οι δυνάμεις μας άφηναν, κατάφερε ο Παναθηναϊκός, μας σοφάρισε, πήγαμε στα πέναλτι, ρώσε και ρουλέτα. Και στην αρχή της χρονιάς είχατε κάποια τυχαία αποτελέσματα πάλι επειδή ήταν το κολυμπητήριο κλειστό? Βέβαια, δεν κάναμε. Ξεκινήσαμε χωρίς να κάνουμε προετοιμασία. Δεν κάναμε προετοιμασία, ξεκινήσαμε τα 4 πρώτα αγωνιστικές σεζόν εκτός έδρας. Χωρίς να έχουμε κάνει μία προπόνηση. Μετά ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, αλήθεια είναι. Ήρθαμε εδώ, κάναμε, δουλέψαμε. Η ομάδα φάνηκε στο τέλος ότι τώρα έχει βρει ένα αριθμό. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Νικήσαμε το Φάλιρο μέσα έξω, μια πολύ καλή ομάδα. Νικήσαμε το Βόλο έξω, το Βόλο εδώ, τον Άρη έξω. Έπαιζε ωραίο πόλο και ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση. Αν παίζαμε τότε με το Παναθηναϊκό, νομίζω ότι δεν έχει καμία τύχη. Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια, τουλάχιστον να σώσουμε την παραμονή της ομάδας. Ευελπιστούμε πλήρω αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους αυτούς τους χιώτες που βράθηκαν αυτές τις μέρες στις κερκίδες και στο Βουδί και στο Παλαιοφάρελο και ήταν πολύ και απόδειξε άλλη μια φορά ότι στα δύσκολα συσπηρώνεται, είναι εδώ και έχει φίλους. Τον στηρίζω και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό όλοι αυτοί οι χιώτες που βρέθηκαν στα κολυμπητήρια να ενισχύσουν την ομάδα. Θα θέλετε κάποιο αποτυχίο να λάβει πρωτοβουλία, να έρθει κόσμο στην Αθήνα για το πλέον αυτό το παιχνίδι? Εμείς εδώ θα ήταν. Εμείς ό,τι κινητοποίηση μπορούμε να κάνουμε θα την κάνουμε. Γιατί για το Βόλο δεν είναι δύσκολο να κατεβάσει 10 πούλμαν κόσμο. Με το πούλμαν, ναι. Στην Αθήνα. Για μας είναι δύσκολο να πάμε στην Αθήνα ή να μεταφερθούμε στο Βόλο.
Αλλά ακόμα και στην Αθήνα πάλι εκτός έδρας θα παίζουμε. Ευχαριστούμε. Και εγώ.